Οι οποίοι επιδοτούνται. Άρα αυτό είναι θέμα κόστους. Άρα δεν μπορεί να υπολογίσει ο ΕΕ το κόστος. Πάντως, Παύλο, από την άλλη πλευρά, κατάλαβα από το όλο επικοινωνιακό στήσιμο της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου ότι στόχος της κυβέρνησης ήταν να δείξει την κρισιμότητα της κατάστασης. Μπήκαν μέσα οι κάμερες, μίλησε ο Πρωθυπουργός, είπε θα πούμε την αλήθεια. Βγήκαν τα κομπιούτερ μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εγώ δεν τα έχω ξαναδεί. Σε προτζέκτορα παρουσίασε ο κ. Παπακοσταντίνου τα στοιχεία. Θέλησαν δηλαδή να δείξουν, τόνισε ότι έπεσε έξω η προηγούμενη κυβέρνηση μόνο για φέτος 20 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό, ότι τα πράγματα είναι στο απροχώρητο. Ήταν ένας καινούργιος και πολύ εντυπωσιακός τρόπος να παρουσιαστεί ένας προϋπολογισμός που δεν είναι καθόλου καινούργιος όμως. Είναι σαν τους παλιούς. Και ίσως αυτό θα πρέπει να το ξαναπούμε, το είπε και ο Γιάννης νομίζω. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία, η μοναδική στην Ευρώπη και ίσως στον κόσμο, που δεν έχει στην πραγματικότητα προϋπολογισμό, διότι ο κάθε υπουργός οικονομικών αυτό που κάνει είναι παίρνει τα νούμερα του περασμένου προϋπολογισμού, αυξάνει. Μειώνει, βάζει συν, βάζει πλην στα νούμερα των εσόδων και των εξόδων, τα μαϊμουδίζει ώστε να φαίνονται ισοσχελισμένα τα έσοδα και τα έξοδα και αφήνει, ρίχνει το καραβάκι στο πέλαγο και τα αφήνει να πάει. Κανείς ποτέ δεν ελέγχει αν ο προϋπολογισμός εκτελείται, κανένας ποτέ δεν κάνει απολογισμό του προϋπολογισμού για να δούμε πού πέσαμε έξω, πού δεν πέσαμε έξω. Όλα αυτά είναι λίγο στον αέρα. Έχει υποσχεθεί ο κ. Παπακοσταντίνου ότι αυτός είναι ο τελευταίος αυτού του τύπου προϋπολογισμός που κάνουμε. Από του χρόνου θα γίνεται αλλιώς, όπως το κάνουν σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Κανονικό προϋπολογισμό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, έχει επίσης δίκιο ο Γιάννης ότι ένας προϋπολογισμός, εντός εισαγωγικών προϋπολογισμός, όπως ήταν εντός εισαγωγικών όλοι οι προϋπολογισμοί που είχαμε ως τώρα, ο οποίος μάλιστα γίνεται από μια κυβέρνηση, η οποία είναι ένα μήνα μόνο στα πράγματα και επιπλέον δεν έχει καθόλου πλήρη εικόνα και καθαρή εικόνα ούτε τη σημερινή κατάσταση, ούτε βεβαίως των προβλέψεων για του χρόνου, είναι φανερό ότι δεν πρέπει να το πάρουμε και πολύ τη μετρητή. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι τα βασικά ερωτήματα. Θα γίνουν περικοπές δαπανών και μάλιστα τη τάξη. Τέτοια τάξη ώστε να είναι διπλάσιες από την αύξηση των εσόδων. Αυτό θα έλεγα προϋποθέτει ξεχνάμε... πρώτα απ' όλα αυτό που είπε πριν και ο Μανώλης και εσύ. Να ξέρει ο Υπουργός Οικονομικών πού πάνε τα λεφτά του δημοσίου. Και θυμίζω, υπάρχει έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία επανειλημμένα έχει πει ότι ένα ποσό που είναι περίπου 25 με 30% των συνολικών δαπανών του δημοσίου πάνε σε άγνωστα.